Ο πρόεδρος Κώστας Πυλαδάκης προανήγγειλε τη Δευτέρα θα τραβήξει ο σκηνή στα άκρα και οι κινήσεις οι οποίες ετοιμάζεται να προβεί αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΑΕΑΕΛ θα καταθέσει αύριο Τετάρτη προσφυγή στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για μη νόμιμη επικύρωση της βαθμολογίας. Αιτιολογικό το εμβυσινή είναι αφενός ότι υπάρχει ανοιχτό θέμα διώξεων ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, με τις διώξεις αυτές να αφορούν εμπλοκή ομάδων της Λίγκας και παραβατική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος 2010-2011 και αφετέρου ότι υπάρχει εκκρεμής προσφυγή της ΠΑΕ Ερακλής στο ΚΑΣ. Ακόμη και αν δεν δικαιωθεί η ΑΕΛ, δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα και η επόμενη κίνησή της θα είναι να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Καταρχήν, θα προσφύγουμε εναντίον της επικύρωσης βαθμολογίας. Ούτως ή άλλως δεν έχει εκλείψει το δικαίωμά μας να προσφύγουμε και σε άλλα δικαστήρια για αποζημιώσεις πια. Αλλά το θέμα της αποζημίωσης το αποζητάς αν έχει τελεσιδικήσει το κομμάτι ότι παίζει στην League 2. Αν τελεσιδικήσει αυτό, τότε θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν οι διώξεις, δεν με ενδιαφέρει κανένας να μπει στη φυλακή. Θέλω να δικαιωθεί η ομάδα μας η οποία κρατούσε αυτή την ηθική στάση όλο αυτόν τον καιρό και, εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται, τουλάχιστον από αυτά που ακούμε όλοι μας, ότι εις βάρος της ομάδας μας τιμήκανε παιχνίδια. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος δηλαδή ότι πρέπει να δικαιωθεί μια ομάδα. Από το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε στην ουσία η προετοιμασία της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Βυσσινοί θα παραμείνουν στην πόλη μέχρι τις 25 του μήνα, όταν και θα αναχωρήσουν για το Καρπενήσιο, όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο τεχνικός Chris Coleman, αναλογιζόμενος και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Λάρισα, αποφάσισε οι καθημερινές διπλές προπονήσεις να γίνονται στις 8 το πρωί και στις 8 το απόγευμα. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή βρίσκονται και οι φίλοι αθλητές της ΑΕΛ, καθώς μετά το χθεσινό 2 ώρα αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στον κόμβο της Νίκαιας, προσανατολίζονται να κλιματοκώσουν τις κινητοποιήσεις τους στις επόμενες ημέρες.